δικαιωμάτων, την ομαλότητα και την κοινωνική συνοχή δεν το έχει καταφέρει μόνο με τον μόχθο και το έργο το δικό μας, τον εν ενεργεία μελών της. Ο αστυνομικός οργανισμός στηρίζεται στην ιστορία του, στις σταθερές βάσεις που δημιούργησαν σταδιακά οι παλαιότεροι συναδελφοί μας, στις αρχές και το έργο που άφησαν, στο έργο που εξακολουθούν να προσφέρουν. Γιατί σε αυτόν τον οργανισμό, σε αυτό το σώμα, ο απόστανατος συνάδελφος δεν αποκόπτεται, δεν απομακρύνεται. Δεν χάνει την επαφή με τους ενεργούς και να μετατραπούν σε έργο και σε προσφορά προς τη χώρα και την κοινωνία. Οφείλουμε λοιπόν την ημέρα αυτή, την ημέρα προς τιμή των αποστράτων, παράλληλα με την αναγνώριση του έργου και της προσφοράς των αποστρατείας συναδέλφων και την ευγνωμοσύνη μας προς αυτούς, να επαναδιατυπώσουμε τον όρκο και την υπόσχεσή μας πως θα συνεχίσουμε το έργο τους. Πως θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στις υποχρεώσεις μας, πως θα φανούμε αντάξει των προσδοκιών σας, αντάξει των προσδοκιών της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που προσβλέπει στην ελληνική αστυνομία ως τη θεμελιώδη εκείνη σταθερά που θα της εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις σταθερότητας και ασφάλειας, ώστε να ξεπεράσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης και προόδου. Μια αστυνομία ενωμένη, δυνατή, αποτελεσματική, δημοκρατική και κυρίως ανθρώπινη, ικανή να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις αμόνιας της ελληνικής αστυνομίας σήμερα. Υπενθυμίζοντας παράλληλα στους ενεργεία συναδέλφους την υποχρέωσή μας να σεβαστούμε και να υπερασπιστούμε τις παρακαταθήκες που μας αφήσατε, να αξιοποιήσουμε το έργο που μας πληροδοτήσατε, να συνεχίσουμε να γράφουμε το κομμάτι της ιστορίας του σώματος που μας αναλογεί με τη δική σας γραφίδα. Ο αρχηγός Κωνσταντίνος Τσουβάλας, αντιστράτευος. Χρόνια πολλά. Σήμερα είναι η γιορτή των αποστράτων της αστυνομίας. Έχει καθιερωθεί από το 2005. Από το τότε η ηγεσία της Βουλής έχει καθιερωθεί η εορτή των Αγίων Πάντων να είναι και η εορτή των αποστράτων της αστυνομίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την τότε ηγεσία και της αστυνομίας και του κρατική για αυτή τη τιμή την οποία μας κάνει. Εύχομαι σας όλους τους απόστρατους υγεία, μακροημέρευση κλπ. Και στους ενεργεία συναδέλφους υγεία να εκτελούν τα καθήκοντά τους και ο Θεός μαζί τους. Θέλω καταρχάς να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους απόστρατους αστυνομικούς και με ευκαιρία να πω ότι το ζητούμενο διαχρονικά και παγκόσμια είναι η ασφάλεια του πολίτη. Και αυτό κατά βάση επιτυχάνεται με το να έχουμε μια καλή αστυνομία και καλούς αστυνομικούς. Εδώ στη χώρα μας πρέπει να πούμε ότι παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, η αγκριμότητα δεν είναι σε επίπεδα που είναι σε άλλες χώρες. Αυτό οφείλεται στην εργατικότητα και στο ήθος των αστυνομικών μας. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι συνταξιούχοι αστυνομικοί που κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες στο παρελθόν προσέφεραν την υπηρεσία τους, αξίζουν να έχουν την τιμή την οποία τους κάνει η ελληνική αστυνομία και μάλιστα με νιώθω καλά που όταν ήμουν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης καθιερώσαμε αυτή τη γιορτή. Θα ήθελα την ευκαιρία να τονίσω το εξής. Για μια αποτελεσματική αστυνόμευση θα πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι η αστυνομία χρειάζεται τη συνεργασία τους. Είναι πάρα πολύ κακό να πιστεύουμε ότι καταγγέλλοντας το κακό ή επισημένοντας το κακό, το έγκλημα το οποίο γίνεται, διαπράττουμε κάτι το οποίο κοινωνικά δεν είναι αποδεκτό ή αρεστό ή δεν είναι νόμιμο, δεν είναι ηθικό. Στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, σε χώρες που η νομιμότητα είναι ευαγγέλιο περισσότερο από εμάς εδώ πέρα, αν θέλετε, ο πολίτης οφείλει και το κάνει να καταγγέλει εκείνον ο οποίος παρανομεί. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ότι ο πολίτης θα πρέπει να στέκεται αρρωγός όχι μόνο αποδίδοντας τιμή στον αστυνομικό, τον απόστρατο, στην ενεργεία, αλλά συνεργαζόμενος μαζί του, υποδεικνύοντας και καταγγέλλοντας εν ανάγκη εκείνον ο οποίος παρανομεί. Να είστε καλά, υγεία μας. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ευχαριστούμε.